Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συγκλονισμένη χώρα από την τραγωδία στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, ο επίλογος της οποίας δόθηκε σήμερα στη Βέρεια. Ψηλά στην επικαιρότητα και το ζήτημα της λειψιδρίας, με πολλά και σημαντικά προβλήματα για τον πρωτογενή τομέα και για μια σειρά από εμβληματικά προϊόντα. Στη Μεσσηνία ξεκινά σήμερα η παραλαβή σταφίδας με εκτιμήσεις για υψηλότερες τιμές από την περσινή χρονιά, ενώ τιμές ανακοίνωσαν σήμερα και η Σικική, προχωρώντας σε αλλαγές στην οικονομική της πολιτική. Να ξεκινήσουμε όμως με τα όσα αφορούν στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας και την εξέλιξη που έχει να κάνει με τις δεσμευτικές προσφορές, καθώς ορίστηκε η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεσή τους. Ο αερολιμένας θα παραχωρηθεί για 40 χρόνια με το υπερταμείο να διατηρεί το 10% και διεκδικείται από 4 κοινοπραξίες. Επιφυλάξεις ωστόσο εκφράζουν φορείς του τόπου μετά τις μεγάλες καθυστερήσεις. Με μερικούς μήνες παράτασης εκτυλίσσεται ο διαγωνισμός για την παραχώρηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας, καθώς η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών ορίστηκε ως η 15η Οκτωβρίου. Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας θα παραχωρηθεί για 40 χρόνια με το υπερταμείο να διατηρεί το 10% και διεκδικείται από 4 κοινοπραξίες, στις οποίες συμμετέχουν ηχηρά ονόματα του εγχώριου και όχι μόνο επιχειρήν. Η διαδικασία μάλιστα βρίσκεται σε πιο ώριμο στάδιο σε σύγκριση με τα υπόλοιπα 22 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, για τα οποία υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο αξιοποίησης. Σύμφωνα δε με το αισιόδοξο σενάριο, πριν την εκπνοή της τρέχουσας χρονιάς θα υπάρξει κατακύρωση σε συμβασιούχο. Εκτίμηση του υπερταμείου αλλά και του αρμόδιου Υπουργείου είναι ότι μέχρι τον Μάρτιο του 2025 θα έχουμε σύμβαση ενεργή με τη νέα εταιρεία η οποία θα αναλάβει την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας. Ο αερολιμένας της Καλαμάτας, που ξεκίνησε να λειτουργεί πριν από περίπου 65 χρόνια, παρουσιάζει εικόνα φτωχών κτηριακών υποδομών, με τους χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που εξυπηρετεί κάθε χρόνο να αντικρίζουν τριτοκοσμικές συνθήκες που δεν αρμόζουν σε ένα διεθνές αεροδρόμιο. Η νέα σύμβαση προβλέπει αναβάθμιση του σταθμού τέρμιναλ και σε χώρους αλλά κυρίως σε επίπεδο ασφάλειας. Προβλέπει την επέκταση του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, την επέκταση του χώρου στάθμευσης των αυτοκινήτων και τη μεταφορά των δεξαμενών καυσίμων. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, θα βελτιώσουμε τις υποδομές του αεροδρομίου μας, θα το κάνουμε πολύ πιο σύγχρονο, πολύ πιο ασφαλές, αλλά κυρίως θα βελτιωθεί πάρα πολύ η εμπειρία των επισκεπτών, κάτι το οποίο θα μας διαφημίσει σε όλο τον πλανήτη μέσα από τις επισκέψεις που έρχονται κάθε χρόνο με τις αεροπορικές συνδέσεις. Την ανάγκη εξυγχρονισμού του αεροδρομίου της Καλαμάτας έχει επισημάνει ουκολίγες φορές η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας, εκφράζοντας και σχετικές επιφυλάξεις λόγω των καθυστερήσεων. Επιμένουμε εδώ και χρόνια. Και τώρα που παίρνει την πορεία της ιδιωτικοποίησης, είπα, επαναλαμβάνω, και όποιος θέλει ας μας διαψεύσει, και στην ιδιωτικοποίηση που μοχλεύονται αυτή τη στιγμή τα τεχνικά δελτία και οι προοπτικές του αεροδρομίου της Καλαμάτας, μοχλεύονται, επαναλαμβάνω, δεν θα υπάρχει ούτε ένα μέτρο επιπλέον στο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης αεροπλάνων για να υπάρχουν, για να έρθουν στην Καλαμάτα μεγαλύτερα αεροπλάνα. Τι καθόμαστε και συζητάμε ότι θα φέρουμε πελάτες από την Αμερική? Πώς θα τους φέρουμε? Δυστυχώς είναι το 2024 και ακόμα καθόμαστε και συζητάμε για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Έχουμε μαζί μας την άνθρωπο Δέσποινα Ηλιοπούλου για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Ξεκινώντας, Δέσποινα, καλησπέρα από το αεροδρόμιο. Από το αεροδρόμιο. Έχει γίνει ένα θέμα σαν τα απορρίμματα. Κάπως ακόμα έτσι. Μετά από χρόνια συνεχίζει να είναι πρώτο θέμα. Είναι πρώτο θέμα και είναι πρώτο θέμα και μιλάμε ουσιαστικά για μικρές έτσι κινήσεις. Γιατί ναι, μεν έχουμε αυτή την εξέλιξη με το διαγωνισμό που ήταν να γίνει μέσα στον Ιούλιο, προχωράει έτσι για τον Οκτώβριο. Υπάρχει μια καθυστέρηση, θα ακολουθήσουν και άλλες καθυστερήσεις. Το θέμα όμως είναι το τι κάνουμε τώρα. Γιατί μέχρι να γίνει αυτή η πολυπόθητη αναβάθμιση, βλέπουμε ότι δεν έχουμε υποδομές στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Και δεν είναι δυνατόν, Βασιλική, μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε λύματα
υπερχείλιση λιμάτων στις τουαλέτες του αεροδρομίου της Καλαμάτας, να έχουμε έτσι ξεφτυλιστεί διεθνώς, γιατί είναι πολλά τα παράπονα από τους τουρίστες και από τις αναρτήσεις που κάνουν. Πολλά τα βίντεο, συγγνώμη που σε διακόπτω, που έχουμε γίνει, αν μας επιτρέπετε η έκφραση, έχουμε γίνει viral έτσι από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας με τους τουρίστες και τα βίντεο που ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι ακριβώς, να μιλάνε για ντροπή για τη Μεσσηνία, να μιλάνε έτσι με πολύ απαξιωτικό τρόπο. Και εγώ έτσι ως απλός πολίτης ρωτάω το εξής. Πριν κάποιο διάστημα μπήκε εργολάβος, έφτιαξε τις τουαλέτες και υποτίθεται ότι το φετινό καλοκαίρι θα είμαστε σε μια καλή κατάσταση. Όχι βέβαια εκείνη που πρέπει, αλλά θα είμαστε σε μια καλή κατάσταση. Αφού είχαν γίνει πάλι παράπονα. Είχαν γίνει πάλι παράπονα και πέρυσι και πρόπερσι και θυμάσαι εδώ και τι λέγαμε. Και δώσανε τη λύση, δώσανε σε εργολάβο την δουλειά αυτή να αναβαθμίσει τις τουαλέτες όπως πολύ καλά είπες, αλλά... Αλλά δυστυχώς το φετινό καλοκαίρι είχαμε πάλι έτσι τα ίδια προβλήματα και ρωτάμε τώρα την περιφέρεια, αναζήτησε ευθύνες από τον εργολάβο? Γιατί πολλά γίνονται και στο τέλος δεν αναζητάμε και τις ευθύνες, γιατί θα πρέπει να αποδοθούν και ευθύνες για αυτό το θέμα. Μιλάμε για ουσιαστική έλλειψη υποδομών, μιλάμε για παρεμβάσεις, μιλάμε για χάθηκαν χρήματα, γιατί έγιναν κάποιες εργασίες, αλλά το αποτέλεσμα το είδαμε έτσι φέτος. Βγήκαν πολλές ανακοινώσεις γι' αυτό, μίλησαν με πολύ έτσι απαξιωτική γλώσσα οι τουρίστες για μας. Λοιπόν, πριν φτάσουμε στο ζητούμενο που είναι να γίνει η αναβάθμιση του αεροδρομίου, θα γίνει, δεν ξέρουμε πότε, γιατί ξέρουμε ότι αυτές οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, όμως πρέπει κάτι να γίνει, να συντηρηθούν οι υποδομές, να υπάρχει αυτή η υποτυπώδες έτσι... Βασικά η προφανή αναβάθμιση, ναι. Δεν μιλάμε για κάτι πολύ εξεζητημένο, απλά μιλάμε πράγματα. Να γίνουν τα απλά και τα προφανή πράγματα. Μιλάμε για ένα αεροδρόμιο το οποίο κάθε χρόνο εντάσσει όλο και περισσότερους προορισμούς. Αυτοί οι προορισμοί έχουν αντίκτυπο απέναντι στους τουρίστες και από και προς την Καλαμάτα και δεν γίνεται τίποτα. Έρχονται τουρίστες, βάζουμε πτήσεις, ο κόσμος λέει θα πάω διακοπές στην Καλαμάτα από τη Ζυρίχη, από διάφορα μέρη του εξωτερικού, που πραγματικά αν το ακούς είναι κάπως ξέρεις, λες στην Καλαμάτα από τη Ζυρίχη, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και ξαφνικά φτάνουν στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, έχοντας οι άνθρωποι φυσικά κάνει αρκετά ταξίδια και έχοντας δει αρκετά αεροδρόμια. Λοιπόν, και έρχονται σε ένα αεροδρόμιο το οποίο αναφέρουν ότι είναι αεροδρόμιο τριτοκοσμικών χωρών. Δυστυχώς. Αυτό και μόνο ο χαρακτηρισμός είναι πραγματικά ντροπή. Ντροπή. Να ανεχόμαστε τέτοιους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι φυσικά έχουν και μια εικόνα από πίσω και χαρακτηρίζονται έτσι. Και να μην κάνουμε κάτι, να μην επισπεύδουμε τις διαδικασίες και να έχουμε φτάσει εν έτη 2024. Που υποτίθεται ότι θα είχαμε πτάμενα αεροπλάνα, θα είχαμε πτάμενα αυτοκίνητα, με συγχωρείς. Λοιπόν, τώρα... και να συζητάμε ακόμα για τα απλά πράγματα που πρέπει να γίνουν σε ένα αεροδρόμιο. Απλά, που είναι η πρώτη εικόνα. Είναι η πρώτη εικόνα. Έρχεται ο τουρίστας και μάλιστα σε κάποιο σχόλιο γράφει ένας επισκέπτης ότι ενώ περίμενε, βλέπει την πινακίδα του αεροδρομίου να γράφει για την προηγούμενη πτήση. Βλέπει ότι δεν λειτουργούν οι τουαλέτες. Βλέπει ότι δεν έχει ένα κατάστημα να μπορέσει έτσι να περάσει λίγο την ώρα του μέχρι να έρθει η πτήση. Είναι κάποια θέματα που πρέπει αυτά να τα δουν οι αρμόδιοι, να δώσουν απαντήσεις σήμερα και όχι να περιμένουμε πάλι την επόμενη τουριστική περίοδο και να λέμε τα ίδια. Βλέπουμε και τους φορείς Βασιλική που λένε ότι πρέπει τέλος πάντων να γίνει και αυτή η επέκταση του πάρκινγκ για να έχουμε περισσότερα αεροσκάφη, για να έχουμε περισσότερη ανάπτυξη, για να έχουμε περισσότερο τουρισμό στη Μεσσηνία, γιατί μπορεί να είχαμε έτσι την προοπτική ότι θα είχαμε φέτος μεγάλη κίνηση, δεν είχαμε. Δυστυχώς, να τα λέμε όλα αυτά και μέσα σε όλα των άλλων που ευθύνονται για αυτό που βιώνει και ο τουρισμός και η εστίαση φέτος, ευθύνεται και έτσι η απαξίωση του αεροδρομίου της Καλαμάτας. Ας γίνουν όλα αυτά τουλάχιστον μέχρι να δούμε αυτή την αναβάθμιση η οποία θα καθυστερήσει. Έτσι. Τουλάχιστον τα βασικά. Άρα να κοιτάξουμε τις υποδομές που μπορούν να γίνουν και βέβαια να αναζητηθούν ευθύνες για τα χρήματα που πετάχθηκαν, γιατί πετάχθηκαν στο καλάθι των αχρήστων και αυτά είναι τα
χρήματα τα δικά μας. Χρήματα που δεν μας περσεύουν, έτσι. Άρα κάτι πρέπει ας να γίνει και, και να μας απαντήσει τέλος πάντων η περιφέρεια. Τα απλά πράγματα και ας γίνουν σωστά. Ας δοθούν μια φορά χρήματα και ας γίνουν σωστά πράγματα. Έτσι. Όχι να γίνονται προχειροδουλειές, να παίρνουν οι εργολάβοι τα χρήματα και εν τέλει να φτάνουμε πάλι στο σημείο 0. Γίνανε τόσο παράπονα και πάλι βρισκόμαστε ακριβώς στο σημείο 0, ακριβώς στην ίδια κατάσταση. Και αυτό είναι τραγικό, όπως είπες και εσύ, γιατί κάποιος πήρε χρήματα για να φτιάξει αυτές τις τουαλέτες και εν τέλει παρέδωσε μια ίδια κατάσταση μετά από κάποιο διάστημα. Και ας μας απαντήσει έτσι, Βασιλική και η Περιφέρεια, ας ποιος δώσει μια απάντηση, ποιος έχει την ευθύνη και αν έχει αναζητηθεί αυτή η ευθύνη, τέλος πάντων. Και αν τους νοιάζει κιόλας το να αποδοθεί κάπου η ευθύνη και αν τους νοιάζουν και αυτά που λένε οι τουρίστες, έτσι. Γιατί όλο αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο. Δεν είναι μόνο στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Είναι όλο ένας κύκλος, μια αλυσίδα. Και τα στοιχεία βλέπουμε και τα αποτελέσματα όλων αυτών, ότι η Μεσσηνία έχει το 1% του τζίρου όλης της χώρας. Έτσι, από τον τουρισμό και την εστίαση. Τα είδαμε και χθες αυτά, έκανε και τα παράπονα του και ο κύριος Καραλής και ο ίδιος είπε για την υποβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας. Είπε και το πόσο σημαντικά πράγματα πρέπει να γίνουν. Βασικά, το πόσο σημαντικά απλά πράγματα πρέπει να γίνουν, που πρέπει να είχαν γίνει ήδη. Αλλά τέλος πάντων, θα δούμε, θα δείξει πορεία. Όπως είπες και εσύ, θα έχουμε ακόμα αρκετές καθυστερήσεις. Θέλω να δούμε λίγο και την χρηματοδότηση η οποία έγινε για την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Κορίνθου Πατρών. Είχαμε και μια εξέλιξη. Έχουμε μια εξέλιξη. Είχε κάνει έτσι μια πρόσκληση η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ανταποκρίθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών και έτσι εγκρίθηκε ένα ποσό, έτσι σεβαστό ποσό, 1.400.000 ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών που έχει υποβληθεί το οδικό δίκτυο της παλαιάς εθνικής οδού Κορίνθου Πατρών. Βέβαια, οι ζημίες αυτές, να πούμε ότι προκλήθηκαν λόγω της έντονης διάβρωσης που υπέστη το δίκτυο από τις πρόσφατες καταστροφές και βέβαια οι παρεμβάσεις εκεί πρέπει να γίνουν άμεσα. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Πτωχός, είπε ότι η μέρημνα της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι προς αυτή την κατεύθυνση για την ασφάλεια των οδηγών και των πολιτών. Και εδώ να με επιτρέψεις, Βασιλική, να κάνω άλλο ένα σχόλιο, ότι καλό είναι έτσι, να έχουμε τις παρεμβάσεις αυτές στο δικό δίκτυο όπου χρειάζεται, γιατί πολλές φορές κάποιες διαβρώσεις είναι και υπεύθυνες για κάποια δυστυχήματα, αλλά θα πρέπει να δούμε έτσι και πάλι και πιο έντονα, γιατί βλέπουμε ότι έχει καταλαγιάσει λίγο το θέμα που έχει να κάνει με το δρόμο Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα. Μόνο αυτό θέλω να πω έτσι για να το επισημάνουμε για άλλη μια φορά. Εμείς το επισημαίνουμε. Ποιος το ακούει το ποιος θέμα. Ποιος το ακούει εκείνη. Παρ' όλα αυτά θα συνεχίσουμε. Και είχαμε και σήμερα ένα δημοτικό συμβούλιο με αρκετά πράγματα τα οποία συζητήθηκαν. Ανάμεσά τους και το θέμα των απορριμμάτων. Ναι, ένα έτσι σοβαρό θέμα και τώρα το ζήτημα ποιο είναι. Το τέλος ταφής απορριμμάτων. Είναι ένα θέμα που έχει προκύψει το τελευταίο 25ήμερο, το τελευταίο μήνα θα έλεγε κανείς, όταν πήρε ο Δήμος Καλαμάτας τα στοιχεία από τη διαχείριση των απορριμμάτων. Πριν από 25 μέρες ήρθαν τα στοιχεία και είπαν ότι το ποσοστό ταφής απορριμμάτων για το δεύτερο εξάμηνο του 2023 είναι 74,40. Για το πρώτο εξάμηνο του 2024 είναι 81,88. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ένα επιπλέον κόστος από αυτό που πληρώνουμε για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Όπως είπε λοιπόν ο Δήμαρχος Καλαμάτας στο Δημοτικό Συμβούλιο που εξελίσσεται, εμείς πληρώνουμε ως Δήμος 91,25. Το ξέρουμε το ποσό, συν 3 ευρώ που είναι τα 2 για τη λειτουργία του ΦΟΣΔΑ και το 1 είναι ανταποδοτικό για το Δήμο που φιλοξενεί τις μονάδες. Αυτό το ξέρουμε. Τώρα μας έρχεται ένα επιπλέον κόστος που δεν το ξέρουμε και ο Δήμος Καλαμάτας είναι κατά αυτής της εξέλιξης. Όπως είπε ο Δήμαρχος, έχει μιλήσει και με άλλους Δήμους και μάλιστα σήμερα συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο Ιχαλίας προκειμένου να πάρθει μια κοινή απόφαση, να υπάρχει μια συλλογική, συνολική αντίδραση πάνω σε αυτό το θέμα και εκείνο που ζητάνε είναι να μην πληρώνουν αυτό το ποσό ή
να πληρώνουν τουλάχιστον αυτά που προβλέπει η σύμβαση. Η διαχείριση των απορριμμάτων, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ένα μεγάλο έτσι, έργο. Ξέραμε, όπως είπε και ο Δήμαρχος, το περιβαλλοντικό κόστος που υπάρχει στην Μαραθώλακα και δεν το θέλουμε. Ξέραμε τι θα πληρώσουμε. Και βέβαια το τέλος ταφής ήταν αυτό που δεν το ξέραμε, που ήρθε τώρα, αλλά θα υπάρχουν έτσι αποφάσεις και από τα υπόλοιπα δημοτικά συμβούλια και από το ΦΟΣΔΑ προκειμένου να αντιμετωπιστεί, προκειμένου να ζητηθεί από το Υπουργείο η κατάργησή του ή τουλάχιστον να μπει κάποιο πλαφόν, κάπως δηλαδή να ελαφρυθούν, γιατί να μην ξεχνάμε, Βασιλική, ότι όλα αυτά τα κόστη μετακυλίονται στους πολίτες και καταλαβαίνουμε ότι πόσο δύσκολη στο είναι. Στο τέλος την πληρώνουν οι πολίτες, οι οποίοι έχουν αρκετά στην πλάτη τους ήδη. Ναι. Αρκετές υποχρεώσεις. Λοιπόν, Δέσπε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα έχουμε και στη συνέχεια την ιδιαίτερη να δούμε τι υπόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το θέμα αυτό. Να περάσουμε τώρα στον πρωτογενή τομέα. Καθορίστηκαν σήμερα από την ισχυρική τιμή των οσίκων, εφαρμόζοντας για πρώτη φορά νέα πολιτική. Ο παραγωγός πλέον θα λαμβάνει συγκεκριμένη τιμή με την παράδοση του προϊόντος ως προκαταβολή και τέλος Νοεμβρίου περίπου θα γίνεται η εκαθάριση, απολαμβάνοντας σαφώς την καλύτερη τιμή της αγοράς. Μια σημαντική αλλαγή στην οικονομική της πολιτική αποφάσισε η ΣΥΚΙΚΙ με στόχο να απολαμβάνει ο παραγωγός καλύτερες τιμές για το προϊόν. Συγκεκριμένα με την παράδοση του προϊόντος θα δίνεται προκαταβολή με τις τιμές που ανακοινώθηκαν να είναι αρκετά υψηλότερες από τις περσινές τελικές. Στο τέλος, περίπου τον Νοέμβριο, θα γίνεται η εκαθάριση. Η τιμή αυτή που λέμε είναι προκαταβολή, για να ξεκαθαρίσει και να καταλάβει και ο κόσμος. Θα δώσουμε προκαταβολή και στο τέλος θα πάμε σε καθάριση. Τότε θα δούμε την τιμή ποια είναι. Την προκαταβολή που θα δώσουμε είναι στην αλφα ποιότητα 3,30, πέρυσι ήταν 2,70. Η βήτα ποιότητα 2,50 πέρυσι, 3 ευρώ τώρα. Η γάμα 1,65 ήταν πέρυσι, 2,20 τώρα. Προκαταβολή λέω και πάλι. Δέλτα 1,40, 1,70 η προκαταβολή. Τα πόσικα πέρυσι ήταν 32 λεπτά, φέτος 0,45. Τα βιολογικά 3,60 η αλφα ποιότητα, 3,20 βήτα, 2,50 η γάμα και η δέλτα 2,30. Τα πόσικα για αυτά στα βιολογικά πάνε στο ίδιο στα 0,45. Αυτά, για να το λέω και άλλη μια φορά, είναι προκαταβολή. Η τιμή της εκαθάρισης θα εξαρτάται από τις αγορές, με τη ΣΥΚΙΚΙ να καταβάλει προσπάθεια να εξασφαλίσει τις υψηλότερες για τον παραγωγό. Βάσει τις αγορές, γιατί εμείς πιέζουμε έξω να ανεβάσουμε τις τιμές, έχουμε ανεβάσει αυτές τις τιμές που έχουμε δώσει αυτή τη στιγμή, ανταποκρίνονται πλήρες για να δουλέψουμε και να πουλήσουμε. Από εδώ και πέρα πιέζουμε να πάμε ακόμη πιο ψηλά για να πάρουν ακόμη περισσότερα λεφτά οι παραγωγοί. Οπότε οι μεταποιητές το δρόμο τους και εμείς το δρόμο μας σαν συνεταιρισμό. Τα μέλη μας έχουν υποχρέωση να τα φέρουν εδώ. Όλη η παραγωγή όμως, όλη η σικοπαραγωγή, εμείς έχουμε την αγκαλιά μας ανοιχτή και τους παίρνουμε και είναι συνεργαζόμενοι αρκετοί που δεν είναι μέλη μας, φέρνουν τα σίγκα. Και να ξέρουν ότι αυτοί που θα έρθουν από την αρχή θα τους πάρουν μέχρι το τέλος. Κάποιοι που θα έρθουν μετά από την επόμενη μισή, τα μισά της εβδομάδας και μετά, να ξέρουν τα σίγκα δεν θα τα πάρουν, να πουλήσουμε καλά έξω και μετά να φέρουν τα υπόλοιπα εδώ. Γιατί καμιά φορά η αγορά ανακατεύεται με τις αλλαγές που κάνουμε. Την ίδια ώρα, κλιμάκιο του Ελγά βρίσκεται ήδη στη Μεσσηνία και καταγράφει τις ζημιές που έχει υποστεί η φετινή σικοπαραγωγή. Η λειψιδρία και η παραταμένη ζέστη έχουν προκαλέσει πολλές ζημιές σε καλλιέργειες, με τους παραγωγούς να σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Όπως τονίζουν, υπάρχουν ελλείψεις σε προϊόντα, όμως δεν επηρεάζεται η επάρκεια. Παράλληλα, στους πάγκους της λαϊκής, οι τιμές παραμένουν σταθερές, με τους καταναλωτές να την προτιμούν. Τα προβλήματα όμως παραμένουν άλυτα, με τους αγρότες να σημειώνουν για μία ακόμη φορά πως αν δεν γίνουν άμεσα έργα διαχείρισης των υδάτων, πολλές καλλιέργειες θα αφανιστούν.
Άνεση μάχη με τη λειψιδρία και τον παρατεταμένο καύσωνα δίνουν οι παραγωγοί, με τις καλλιέργειές τους να δέχονται μεγάλες απώλειες. Πολύ δύσκολο καλοκαίρι και όπως βλέπετε ακόμα συνεχίζει. Δεν έχει τελειωμού ακόμα. Η λειψιδρία είναι ένα γεγονός. Ο παραγραμμένος καύσωνας είναι ένα άλλο γεγονός, το οποίο είναι ακόμα πιο δύσκολο από την λειψιδρία. Σύμφωνα με τους παραγωγούς, ορισμένες καλλιέργειες σημειώνουν ζημιά περίπου 30% συγκριτικά με πέρσι. Πέρσι τουλάχιστον από 30%. Πιστεύω εκείνα είναι η ζημιά από πέρσι. Οι πολίτες από την πλευρά τους ψάχνουν καταφύγιο στους πάγκους των παραγωγών, αφού οι τιμές είναι σταθερές. Τώρα και με αυτή τον καιρό και την ξηρασία, όλα είναι λογικά. Και αν ανέβουν λίγο, λογικό δεν είναι. Αλλά γενικά είναι πολύ καλή η τιμή. Κολοκυθάκια 1 ευρώ. Αυτά πόσο πιο φτηνά να είναι πια. Καλές είναι, δεν είναι και άσχημες. Καλές. Το ξέρουμε ότι έχουν πάθει μεγάλες καταστροφές. Αλλά τι να κάνει, πρέπει να ανέβουν και αυτές λίγο τις τιμές τους να κοιτάξουν να βγούνε. Αλλά και ο κόσμος άλλος έχει, άλλος δεν έχει. Παρά τις ζημιές, προϊόντα υπάρχουν. Όμως είναι λογικό, όπως τονίζουν και οι ίδιοι, όταν υπάρχουν ελλείψεις, να τσιμπήσουν λίγο οι τιμές σε κάποια προϊόντα που είναι πιο ευαίσθητα, όπως για παράδειγμα τα φασολάκια και οι ντομάτες. Εμπορεύματα υπάρχουν αρκετά, σε καλές τιμές. Η πιπεριά στο 1,80 2 ευρώ παίζει. Το αγκουράκι παίζει στα 2 ευρώ. Ό,τι είναι σε έλλειψη, πάντα θα ανεβαίνει η τιμή. Ό,τι δεν μπορεί να καλλιεργηθεί και αναζητείται η προμήθειά του από αλλού, πάντα θα ακριβένει. Πάντα θα είναι πιο ακριβό. Είναι λογικό. Έτσι. Απλά εμείς που βρισκόμαστε εδώ, που καλλιεργούμε με νύχια και με δόντια 24 ώρες, 24 ώρες μέσα στα κτήματά μας, προσπαθούμε να κρατάμε στις τιμές σε λογικά επίπεδα για τον καταναλωτή. Η αγωνία στον πρωτογενή τομέα είναι μεγάλη, ειδικά υπό την απειλή της λειψιδρίας και της ανεπάρκειας έργων για τη διαχείριση των υδάτων. Μέλημά μας είναι να έχουμε νερό, γιατί όπως βλέπετε κι εσείς, οι γεωτρήσεις θα αρχίσουν να μειώνεται η απόδοσή τους και από εκεί και μετά θα υπάρξει και αύξηση στα προϊόντα. Το φτιάξαν το φράγμα στα Φιλιαδρά και δεν λειτουργεί. Δεν έχει μελέτη για τις σωλήνες. Πάμε να δούμε σε αυτό το σημείο τι υπόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας για το θέμα με τα απορρίμματα. Ξεκινήσαμε λοιπόν να πηγαίνουμε τα απορρίμματά μας. Πήγαμε το δεύτερο εξάμεινο του 2023, πήγαμε το πρώτο εξάμεινο του 2024 με την τιμή που ξέραμε 91,25 συν τα 3 ευρώ που τα 2 είναι για τη λειτουργία του ΦΟΣΔΑ και το 1 είναι για τους Δήμους ανταποδοτικό που φιλοξενούν τα εργοστάσια. Και πριν από 25 μέρες, μόνο 3-4 μέρες πριν το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, μας ήρθε η πρώτη ενημέρωση επίσημη. Ποιο είναι το ποσοστό ταφής, 74,40, το δεύτερο εξάμεινο του 2023, και ποιο είναι το ποσοστό ταφής του πρώτου εξάμεινου του 2024, που ήταν 81,88. Πριν από 25 ημέρες, λοιπόν, λάβαμε ενημέρωση πόσο τελικά είναι το ποσοστό και ξεκαθάρισα ότι δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Γιατί δεν θα τα αφήσουμε έτσι? Γιατί εμείς πηγαίνουμε τα απορρίμματά μας στην πόρτα της εταιρείας, πληρώνουμε για το σύνολο των απορριμμάτων όπως πρέπει να πληρώνουμε, γιατί τα απορρίμματα δεν είναι χρυσός. Ζούμε σε καταναλωτική κοινωνία, παράγουμε απορρίμματα και πρέπει τα απορρίμματα να τα διαχειριζόμαστε. Λοιπόν, να πληρώνουμε αυτά που πρέπει για το μεγαλύτερο κόστος που υπάρχει, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι το περιβαλλοντικό κόστος. Εν τέλει, θα κληθούν οι επόμενες γενιές να πληρώσουν. Να πληρώνουμε λοιπόν αυτό που πρέπει, εφόσον όμως πληρώνουμε για το σύνολο των απορριμμάτων, δεν μπορεί μετά να μας χρεώνουν και 82% για το τέλος ταφής. Ας αφαιρεθεί. Ή από εμάς που το καταβάλαμε, ή ας μπει ένα πλαφόν από το Υπουργείο που να λέει τον πλαφόν αυτό θα πληρώνεται 40% όπως προβλέπεται στις συμβάσεις. Αυτό ζητάμε. Έχω πάρει στοιχεία ήδη, έχω συγκεντρώσει από τα στοιχεία και από τους άλλους Δήμους, γιατί προφανώς δεν επηρεάζουν μόνο το Δήμο Καλαμάτας, αλλά γενικότερα τους Δήμους του νομού Μεσσηνίας. Μάλιστα, αυτό το θέμα έχω ενημερώσει και αντιδήμαρχο και τον επικεφαλής μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλίας για να τοποθετηθούν σήμερα που έχει Δημοτικό Συμβούλιο και ετοιμάζουμε την ανάλογη απόφαση που θα λάβουμε ως ΦΟΣΔΑ και θα ζητάμε ακριβώς όλα αυτά. Το να υπάρξει ειδική μέρημνα για να μην καταβάλουμε αυτό το άδικο τέλος. Γιατί αν κληθούμε, που και το τέλος ταφής είναι καταχρηστικό. Πέρα όμως ότι είναι καταχρηστικό το τέλος ταφής και άδικο, εμείς λέμε ότι τουλάχιστον αν πρέπει να πληρώσουμε αυτό που πρέπει. Αυτό προβλέπεται από τις συμβάσεις, αυτό προβλέπεται από τους κανόνες, αυτό προβλέπεται από τους διαγωνισμούς. Όχι επειδή το εργοστάσιο δεν είναι έτοιμο, που δεν έχουμε καμία ευθύνη εμείς. Καμία απολύτως ευθύνη εμείς. Ή αν επειδή δεν έγινε η επεξεργασία όπως πρέπει, εμείς να πληρώσουμε το μάρμαρο. Όχι.
Αυτό λέμε και είμαστε ξεκάθαροι με αυτό. Δεν είναι μόνο το οικονομικό να ρυθμίσουμε τυχόν μια υπερχρέωση. Το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να πετύχουμε και το στόχο για τον οποίο έγινε το εργοστάσιο, δηλαδή την περιβαλλοντική διαχείριση, την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Και σε αυτό εμείς δεσμευόμαστε από τώρα ότι θα είμαστε δίπλα σας. Φέρτε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με μια εισήγηση η οποία θα πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση, ακόμη και μη συμμορφούμενος ο Δήμος Καλαμάτας προς τις υποχρεώσεις του προς την εταιρεία, για να τις στωθούν λίγο και εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Προσωρινά στον πάγο έχει μπει το έργο αναδιάταξης και αναδιοργάνωσης στις πλατείες 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Όπως επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης, η διακοπή πληρωμής του ανάδοχου από το ΕΣΠΑ έχει σταματήσει τις εργασίες. Η προσωρινή διακοπή πληρωμής στον ανάδοχο από το ΕΣΠΑ έχει βάλει στον πάγο τα έργα αναδιάταξης και αναδιοργάνωσης της πλατείας 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Όντως έχει υπάρξει προσωρινή διακοπή των εργασιών, η οποία όπως έχει αναφερθεί και από τον Δήμαρχο και από τη Δημοτική Αρχή στα συλλογικά όργανα, οφείλεται στην προσωρινή διακοπή των πληρωμών από το ΕΣΠΑ προς τον ανάδοχο. Δηλαδή, μες το 2024 έχει γίνει μια παύση των πληρωμών. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο ελπίζουμε να επιληθεί σύντομα, προκειμένου να επανεκκινήσει και το έργο. Και όπως έχουμε πει και στα συλλογικά όργανα, αλλά και στον τύπο, και από εκεί και πέρα εδώ είμαστε και με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου να κάνουμε όποια διορθωτική κίνηση απαιτηθεί. Στόχος του Δήμου Καλαμάτας είναι το πρόβλημα να λυθεί άμεσα, ώστε να ολοκληρωθούν τα έργα και να αποσυμφορηθεί η περιοχή. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα επιληθεί το ζήτημα αυτό της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ. Σας είπα ότι μέσα στο 2024 δεν έχει υπάρξει χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο έργο, οπότε προέβη και ο ανάδοχος σε προσωρινή διακοπή εργασιών, διότι μέχρι τότε το έργο είχε έναν ικανοποιητικό ρυθμό. Θεωρούμε ότι θα επιληθεί σύντομα, γίνονται και στοχευμένες ενέργειες από το Δήμαρχο προς αυτή την κατεύθυνση, διότι είναι ένα κεντρικό σημείο της πόλης, κατανοούμε την αναστάτωση και των πολιτών σε μια διακοπή ενός έργου και πιστεύουμε θα επιληθεί σύντομα και θα επανακινήσουν οι εργασίες. Για να ολοκληρωθεί το έργο εκκρεμούν ακόμα παρεμβάσεις στο δόστρωμα και το πεζοδρόμιο. Την ανάπλαση ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, κατά την επέτειο της αναπαράστασης, είχαμε τελειώσει το μεγαλύτερο τμήμα της πλατείας. Εκκρεμεί το δόστρωμα, ένα δόστρωμα με το πεζοδρόμιο του και 100 μέτρα επί της οδού Υποπαντής. Συν ό,τι διορθωτικές κινήσεις μπορέσουμε και κάνουμε επί του έργου, το τονίζω αυτό. Αισιόδοξα είναι φέτος τα μηνύματα όσον αφορά την τιμή της σταφίδας, η οποία μετά από πολύ καιρό φαίνεται ότι ανακάμπτει. Την ίδια ώρα η Ένωση Μεσσηνίας ξεκινά την παραλαβή του προϊόντος. Ξεκινάει η Ένωση Μεσσηνίας την παραλαβή της σταφίδας, η παραγωγή της οποίας φέτος μπορεί να είναι καλύτερη από πέρυσι, αλλά μειωμένη. Αναφορικά με την κορινθιακή σταφίδα, ξεκινάμε και φέτος την παραλαβή. Είναι μια σχετικά πρώιμη χρονιά, δηλαδή είμαστε πιο μπροστά χρονικά σε σχέση με τον τρίγο της σταφίδας, τη συγκομιδή και την παράδοσή της σε σχέση με πέρυσι. Τα μηνύματα αναφορικά με την παραγωγή δεν θα πω ότι είναι και πολύ ενθουσιώδη. Υπάρχει μια παραγωγή μειωμένη, βέβαια είναι καλύτερη από ό,τι ήταν πέρυσι, όπου είχαμε ένα από τα ιστορικά χαμηλά στην παραγωγή του προϊόντος. Είναι βέβαια και πολλοί οι οποίοι εγκαταλείπουν την καλλιέργεια και η καλλιέργεια δείχνει να φθήνει. Από εκεί και πέρα φέτος ξεκινάμε την παραλαβή στα γνωστά σημεία παραλαβής που έχουμε κάθε χρόνο, στους αποθηκευτικούς χώρους στη Μεσίνη, στους Κόμπους, στη Γιάλωβα και στους Γαργαλιάνους. Και από εκεί και πέρα κατόπιν συνεννόησης μπορούμε να παραλάβουμε και στη Θουρία ή σε κάποια άλλη περιοχή αν υπάρξει ανάγκη. Μετά από αρκετό καιρό φαίνεται ότι οι τιμές ανακάπτουν για το προϊόν και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις θα ξεπεράσουν το 1,40 ευρώ το κιλό. Τα μηνύματα είναι θετικά, οι τιμές θα είναι πάρα πολύ καλές, θα είναι ανωδικές σε σχέση με πέρυσι. Σταδιακά αποκαθίσταται το θέμα της τιμής του προϊόντος, το οποίο έχει μπλοκάρει με τον κορονοϊό και τα αποθέματα που λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, αυτό δεν υφίσταται πλέον. Μπαίνει σε μια ροή πάλι και η προσφορά και η ζήτηση του προϊόντος και εντός των ημερών θα πούμε και περισσότερα αναφορικά με το θέμα της τιμής και τα σχετικά. Εμείς κάθε χρόνο ενθαρρύνουμε τους παραγωγούς να παραδίδουν στις συνεταιριστικές οργανώσεις προκειμένου να επιτυχάνουμε τη μέγιστη δυνατή συγκέντρωση και την καλύτερη αξιοποίηση του προϊόντος για να λαμβάνουν και οι ίδιοι τη μέγιστη δυνατή τιμή από τις διάφορες πράξεις που γίνονται. Εμείς καταρχήν σε σχέση με πέρυσι, πρόσφατα, πριν κάποιες μέρες, αρχές Αυγούστου συγκεκριμένα,
Δώσαμε και κάποια συμπληρωματική τιμία καθάρισης στους παραγωγούς που είχαν φέρει πέρυσι σταφίδα, οπότε κατέληξε η τιμή γύρω στο 1,40. Θα είναι σημαντικά αυξημένη φέτος από το 1,40. Αποφεύγω να πω κάποιο συγκεκριμένο νούμερο αυτή τη στιγμή, διότι αυτά θα καθοριστούν τις αμέσως επόμενες ημέρες. Αντιμέτωποι τώρα με το ράλι της ακρίβειας, συνεχίζουν να είναι οι πολίτες οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν τους φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος. Όπως επισημαίνουν καθημερινά, κάνουν περικοπές από βασικά είδη πρώτης ανάγκης για να τα βγάλουν πέρα, την ώρα μάλιστα που η τιμή της μεγαβατόρας αναμένεται να αυξηθεί εκ νέου από το Σεπτέμβρη. Αυξητική πορεία φαίνεται πως θα πάρει λιανική τιμή στα τιμολόγια ρεύματος του Σεπτεμβρίου. Ήδη σε υψηλά επίπεδα εξακολουθούν να κινούνται οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στη χονδρεμπορική αγορά της Ελλάδος, ενώ ο καύσωνας που ταλαιπωρεί τη Δυτική Ευρώπη σε συνδυασμό με την υψηλή διακύμανση της τιμής του φυσικού αερίου αναμένεται να ασκήσουν νέες πιέσεις. Βλέπεις κάτω 20, κάτω 30, κάτω 40, κάτω 50 ευρώ, ενώ πρώτα πριν 3-4 χρόνια ερχόσονται περίπου να με σχεδόν πολύ λιγότερο. Όλα πάνε δύσκολα. Το κακό στο χειρότερο. Δεν πάει και τίποτα καλά. Έχει ανέβει, το τελευταίο καιρό έχει ανέβει. Ναι. Η τιμή του φυσικού αερίου στον ελλαδικό κόμβο κινείται σταθερά στις τελευταίες ημέρες πέριξ των 40 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με τους αναλυτές να προβλέπουν ότι θα φτάσει ακόμη και στα 50 ευρώ στην περίπτωση μιας πρόωρης διακοπής των ρωσικών προμηθειών αερίου μέσω της Ουκρανίας. Και να έρθει θα το πληρώσουμε. Τι θα κάνουμε. Θα στερηθούμε, θα κόψουμε από κάπου αλλού για να πληρώσουμε το ρεύμα. Το κράτος πρέπει να κάνει κάτι, γιατί δεν μπορούν να ανεβαίνουν τα πάντα. Δεν γίνεται. Με ένα τόσο χαμηλό μισθό πώς θα ζήσουμε. Φυσικό αέριο και υψηλή ζήτηση λόγω καύσωνα έχουν εκτοξεύσει τις τιμές ρεύματος στις χονδρεμπορικές αγορές της Δυτικής Ευρώπης σε διπλάσια σχεδόν επίπεδα από την περασμένη εβδομάδα. Η μέση τιμή της μεγαβατόρας στη Γαλλία, μετά από μια νέα άνοδο της τάξης του 3,9%, διαμορφώνεται στα 86,15 ευρώ, στη Γερμανία στα 108,01, στο Βέλγιο 96,68 και στην Αυστρία στα 101,26 ευρώ. Βάζουμε και ερκοντήσιο γιατί αυτό η ζέστη η οποία έχουν οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές. Ο κόσμος, να πούμε, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει εύκολα αυτό τον καύσωνα που έχουμε. Κονακοντήσω να έχω και προθέσεις μου ήρθε το ρεύμα, μου ήρθε 35 ευρώ. Δεν μου ήρθε πολύ γιατί έχω μικρό σπιδό, είμαι μόνη μου. Αναγκαστικά, αν δεν βγαίνει διαφορετικά και θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Το βάζετε λιγότερη ώρα για να γλιτώσετε ρεύμα ή... Ναι, αρκετά σημαντικά λιγότερη. Για τις πρώτες 14 ημέρες του Αυγούστου, η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά της Ελλάδας διαμορφώνεται στα 122,48 ευρώ ανά μεγαβατόρα και είναι η δεύτερη υψηλότερη στην Ευρώπη μετά την Ιταλία, με 127,92 ευρώ. Το ίδιο, δεν έχω αλλάξει εγώ. Δεν έχω αλλάξει. Στην ώρα είμαι εντάξει. Δεν ξέρω το παραπέρα τι θα γίνει το συνεχόμενο. Λεβόμαστε. Δεν είναι εύκολο γιατί έχουμε πάρα πολλές υποχρεώσεις και τα πάντα είναι, να πούμε, είναι ανεβασμένα ψηλά. Η ζήτηση καλύπτεται σε ποσοστό 41,7% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 38,3% από φυσικό αέριο, 5,4% από υδροελεκτρικά, 4,1% από λιγνίτες και 5,9% από εισαγωγές. Αλλά τώρα δεν ξέρω πόσο θα μας έρθει πραγματικά. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάμε σε ένα θέμα τώρα από το αστυνομικό ρεπορτάζ και να καλησπερίσουμε στο στούντιο τη συνάδελφο Σύστρια Αντουσή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασιλική. Έχουμε δύο συλλήψεις. Ένας 31χρονος Βούλγαρος και ένας 52χρονος ημεδαπός κάτοικος Τριφυλίας. Για παράβαση του νόμου περί όπλων, βλέπουμε και τις σχετικές φωτογραφίες. Έλεγχος πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς σε ένα συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων. Εκεί εντοπίστηκαν λοιπόν 6 κυνηγετικά όπλα και περισσότερα από 300 φυσίγγια. Έχουμε αεροβόλο πιστόλι, πιστόλι κρότου, μεταλλικά σφαιρίδια, 1500 τον αριθμό, εκτοξευτήρα βεγγαλικών, πλαστική ράβδο, θήκη για πυροβόλο. Όλα αυτά εντοπίστηκαν στο χώρο, ο οποίος είναι ιδιοκτησία του 31χρονου. Να σου πω ότι ο 52χρονος περίπου δύο μήνες πριν είχε παραδώσει το όπλο αυτό στον 31χρονο. Είναι αδιευκρίνιστος ο λόγος ακόμη. Παρά τα αυτά και οι δύο έχουν συλληφθεί από τις αρχές. Έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με προφορική εντολή του Εισαγγελέως Πλημελιωδικών Κυπαρισίας. Είναι όμως μία αστυνομική έρευνα και ένα προανακριτικό έργο το οποίο διενεργείται, συνεχίζεται από το αστυνομικό τμήμα δίωξης της ασφάλειας Καλαμάτας για να διαπιστωθεί γιατί ήταν αυτά τα όπλα εκεί, ποιος ο λόγος που είχαν όλα αυτά τα φυσίγγια, όλο αυτόν τον εξοπλισμό με έναν τρόπο και γιατί φτάσαμε σε αυτή την παράβαση περί όπλων. Είναι και πάλι μια πολύ σημαντική εξέλιξη ότι έχει να κάνει με τις αστυνομικές έρευνες που συνεχίζονται και τη διασφάλιση του αισθήματος της ασφάλειας που το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη αυτόν τον καιρό, στις μέρες μας, με την παραβατικότητα που συνεχώς τη βλέπουμε να μας χτυπά την πόρτα είτε σε μικρότερη κλίμακα είτε σε μεγαλύτερη.
Οπότε θεωρώ πως είναι μια ακόμη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, Βασιλική. Σύστη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Από τις αρχές τώρα της εβδομάδας έχουν αρθίσει ορισμένες περιοχές της χώρας οι περιορισμοί μεταφοράς εγωπροβάτων για σφαγή στο πλαίσιο των μέτρων για την εξάλληψη της πανόλης. Απαγορεύσεις που ισχύουν και σε ορισμένες περιοχές της Πελοποννήσου, όπου η καραντίνα συνεχίζεται σε δύο ταχύτητες. Στο μεταξύ, την εμφάνισή της έκανε και η ευλογιά των προβάτων, με τα πρώτα κρούσματα στον Εύρο να σημαίνουν ένα ακόμη συναγερμό για την κτηνοτροφία. Με δύο ταχύτητες εφαρμόζεται η καραντίνα στα κοπάδια των εγωπροβάτων από τις αρχές της εβδομάδας, προκειμένου να αναχαιτιστεί η πανόλη. Στην πρώτη ταχύτητα της μάχης κατά της εξάπλωσης της πανόλης στα εγωπρόβατα ανήκουν οι περιφερειακές ενότητες, τις οποίες έχουν εντοπιστεί κρούσματα, όπου συνεχίζεται να ισχύει στο 100% η καραντίνα, δηλαδή η απαγόρευση κάθε μεταφοράς από και προς αρνιού ή κατσικιού για αναπαραγωγή, πάχυνση ή σφαγή. Οι περιφερειακές ενότητες όπου ισχύει η καραντίνα είναι εκείνες των Τρικάλων, Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Ροδόπης, Δράμας, Δυτικής Αττικής, Ηρακλείου, Κορίνθου, Ετελοακαρνανίας, Ηλίας και Αχαΐας. Στην δεύτερη ταχύτητα ανήκουν οι περιφερειακές ενότητες, στις οποίες επιτρέπεται από τις αρχές της εβδομάδος να υπάρξουν μετακινήσεις των προβάτων και κατσικιών για σφαγή, αλλά γίνεται με αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας τόσο για τα μεταφορικά μέσα όσο και για το προσωπικό, ανάμεσα στις οποίες είναι και οι περιφερειακές ενότητες Λακωνίας, Μεσσηνίας και Αρκαδίας. Στις περιφέρειες αυτές συνεχίζεται παρόλα αυτά η απαγόρευση μετακίνησης για αναπαραγωγή και πάχη. Με την ελληνική κτηνοτροφία να βρίσκεται ήδη σε αδιέξοδο ένας άλλος ιός, κάνει την εμφάνισή του αυτή τη φορά στον καθαρό από πανόλη Εύρο, όπου εντοπίστηκαν 4 κρούσματα ευλογιάς. Πρόκειται για ιό DNA, ο οποίος είναι πολύ μεταδοτικός. Τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν από σήμερα. Το μειονέκτημα είναι στην ευλογιά ότι επειδή είναι ιός DNA, ενώ ο ιός της πανόλης είναι ιός RNA, ο ιός DNA λοιπόν της ευλογιάς διατηρείται σε εξωτερικό χώρο στο περιβάλλον επί 6 μήνες, εν αντιθέσει με τον ιό της πανόλης, ο οποίος διατηρείται για ένα μήνα και για 3-24 ώρες. Η ευλογιά είναι πολύ μεταδοτική ζωονόσος, αλλά δεν μεταδίδεται σε άνθρωπο και δεν είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Όχι, είναι αμυγός ζωονόσος, μεταδίδεται μόνο από εγωπρόβατα σε εγωπρόβατα, δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, δεν μεταδίδεται στα χοιρινά, δεν μεταδίδεται στα βοήνη. 4 κοπάδια εγωπροβάτων στα οποία εντοπίστηκαν τα επιβεβαιωμένα πλέον κρούσματα ευλογιάς και άλλο ένα κοπάδι που γυτνιάζει με μία εκ των μολυσμένων εκτροφών θα θανατωθούν στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό της ζωονόσου. Σε όποια μονάδα έχουμε θετικό κρούσμα ακολουθεί η θανάτωση των ζώων και η υγειονομική ταφή. Με τα πρωτόκολλα τα οποία υπάρχουν. Εισαγόμενο και κοιτάξτε, τώρα και αυτό ήταν. Να περιορίσουμε καταρχήν το νόσημα. Εισαγόμενο ήταν, λέω, και αυτό. Τι έχει, πώς έχει προκύψει αυτό. Δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Πιθανότατα να είναι με μηχανικό τρόπο, γιατί μεταδίδεται πολύ εύκολα και με τον αέρα ακόμα. Πάντως, κύριε Γκέλα, αυτό που θέλουμε είναι να περιορίσουμε το νόσημα καταρχήν στο νομό Εύρο, αν είναι δυνατόν, έτσι και στη συνέχεια να το εκριζώσουμε λαμβάνοντας μέτρα τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν. Οι καταγγελίες για περιστατικά τώρα έμφυλης και ενδοκρινικής βίας όλο και πληθαίνουν με τα στοιχεία που παρουσιάζει η ελληνική αστυνομία να είναι δραματικά και κατά τους πρώτους μήνες του 2024. Θα πάμε να δούμε όλη αυτή την εικόνα αναλυτικά και το πώς κατεγράφησε το πρώτο εφτάμηνο του έτους στην Πελοπόννησο. Θα μιλήσουμε με αριθμούς, γιατί αυτοί έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Μαζί μας έχουμε την χαρά να έχουμε την εκπρόσωπο γραφείου τύπου της Γενικής Γραμματείας Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, αστυνόμος Β, την κυρία Κατερίνη Τριμπόνια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ένα φαινόμενο αυτό, κυρία Τριμπόνια, της ενδοικογενειακής βίας, το οποίο κάθε μέρα όλο και πληθαίνει, και θέλω να δούμε πόσο πολύ έχουν αυξηθεί αυτά τα περιστατικά ακόμα και στην περιοχή μας. Ναι, έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση των περιστατικών ενδοικογενειακής βίας τόσο στην περιφέρεια της Πελοποννήσου όσο και σε όλη τη χώρα φυσικά. Το γεγονός αυτό θεωρούμε πως είναι θετικό, καθώς τα θύματα μιλούν, απευθύνονται στην ελληνική αστυνομία, απευθύνονται στα αρμόδια γραφεία αντιμετώπισης ενδοικογενειακής βίας και καταγγέλουν τα περιστατικά ενδοικογενειακής βίας σε βάρος τους. Θέλω να δούμε έτσι και να μας πείτε λίγο, καθώς σίγουρα τα πολλά περιστατικά τα οποία έχετε να αντιμετωπίσετε σας δίνουν ή θα μας πείτε αν σας δίνουν ή όχι ένα συγκεκριμένο προφίλ οικογενειών στα οποία, στις οποίες καταγράφονται αυτά τα περιστατικά.
Είναι έτσι. Έχετε κάποιο, δημιουργήσει κάποιο προφίλ που μπορούμε να πούμε ότι αυτό, σε αυτό καταγράφονται περισσότερο στοιχεία ενδοοικογενειακής βίας. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο προφίλ οικογενειών. Στην πλειοψηφία τους τα περιστατικά έχουν θύματα γυναίκες. Ωστόσο, η ενδοοικογενειακή βία μας αφορά όλους. Θύματα μπορούν να είναι γυναίκες, άντρες, ηλικιωμένοι, παιδιά. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο προφίλ. Ωστόσο, μπορούμε να αναφέρουμε ότι η πλειοψηφία των θυμάτων είναι γυναίκες. Είναι γυναίκες. Σίγουρα το γεγονός, όπως είπατε και εσείς, το ότι αυξάνουν τα περιστατικά είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό δείχνει ότι ο κόσμος μιλά. Οι γυναίκες, αφού ο αριθμός κλείνει περισσότερο σε αυτές, μιλούν, δεν έχουν πάψει να φοβούνται. Όμως δεν θέλω να μου πείτε σε αυτό το σημείο τι γίνεται αφού προχωρήσει μία γυναίκα, ας πούμε, ή ένα θύμα σε μια καταγγελία, διότι σίγουρα ο φόβος συνεχίζει να υπάρχει και μετά την καταγγελία και νομίζω εκεί ξεκινάει και ο περισσότερος φόβος, αφού θα φτάσει ένα θύμα στο σημείο να καταγγείλει το περιστατικό, να καταγγείλει ενδοοικογενειακή βία εις βάρος του. Σωστά, έχετε δίκιο. Πρώτη στο μέλημα της αστυνομίας είναι η εξασφάλιση της ασφάλειας των θυμάτων και της προστασίας των θυμάτων. Γι' αυτό το λόγο τα θύματα που απευθύνονται στα αρμόδια γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία λειτουργούν στις έδρες των νομών της περιφέρειάς μας, Πελοποννήσου, ενημερώνουν τα θύματα για την εγκατάσταση της εφαρμογής Panic Button στο κινητό τους τηλέφωνο, καθώς και για την ασφαλή μεταφορά τους, εφόσον το επιθυμούν, σε ασφαλές χώρο, ο οποίος έχει εξασφαλιστεί από την ελληνική αστυνομία. Έχουμε μια εικόνα για το σε πόσα άτομα, ας πούμε, μέχρι σήμερα έχει χορηγηθεί αυτό το panic button και το πόσο ραγδαία έχει αυξηθεί η μετάδοση αυτή στα κινητά των πολιτών. Έχουμε έτσι, μπορείτε να μας δώσετε μια μικρή εικόνα. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι όλο και περισσότερες γυναίκες επιθυμούν την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό τους τηλέφωνο. Μέχρι στιγμής έχει χορηγηθεί σε περισσότερα από 100 θύματα ενδοοικογενειακής βίας η εφαρμογή αυτή. Θα ήθελα να αναφέρω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο η εφαρμογή Panic Button για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς λειτουργεί ως σιωπηλός συναγερμός. Με το πάτημα ενός κουμπιού, το θύμα ενημερώνει άμεσα τις αστυνομικές αρχές ότι βρίσκεται σε κίνδυνο ή απειλείται. Σίγουρα είναι το θέμα, επιτρέψτε μου, να έχει και το κινητό μαζί του εκείνη τη στιγμή, να είναι κάπου κοντά, γιατί σίγουρα είναι ένα πολύ βοηθητικό εργαλείο τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά το θέμα είναι να μπορεί να είναι και να είναι σε κάποιο σημείο κοντινό ή να μπορεί να έρθει σε επαφή με το κινητό του. Σωστά, ναι. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε... Πείτε μου. Να επισημάνω και πως ακόμη και η γνωστοποίηση στον θήτη πως το θύμα έχει την εφαρμογή αυτή στο κινητό του τηλέφωνο, λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας στο να προβεί σε κάποια πράξη σε βάρος του θύματος. Σίγουρα, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρει ότι θα είναι και άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας. Παρ' όλα αυτά, μετά την καταγγελία, μετά τα περιστατικά αυτά, ξέρουμε ότι τόσο οι γυναίκες, ιδιαίτερα αφού τα περιστατικά είναι περισσότερο σε ενδοοικογενειακή βία απέναντι στις γυναίκες, υπάρχουν καταφύγια στα οποία μπορούν να φιλοξενηθούν, καταφύγια στα οποία μπορούν να ζητήσουν βοήθεια. Εκεί, μια μητέρα που καταγγέλει ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να πάρει και τα παιδιά της μαζί. Τα καταφύγια προσφέρουν μια ασφαλή στέγη σε όλη την υπόλοιπη οικογένεια. Ναι, έχουν εξασφαλιστεί σε κάθε νομό της περιφέρειάς μας ειδικά διαμορφωμένοι χώροι οι οποίοι λειτουργούν ως safe houses, στους οποίους μπορούν να φιλοξενηθούν θύματα ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και μέλη της οικογένειάς τους που χρειάζονται προστασία, όπως είναι τα ανήλικα τέκνα τους. Φυσικά μπορούν να φιλοξενηθούν. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πολλές φορές παιδιά βρίσκονται μπροστά σε τέτοια περιστατικά.
Και σίγουρα τόσο η μητέρα, η οποία μπορεί να έχει υποστεί ενδοικογενειακή βία, αλλά και τα παιδιά μια ψυχολογική βία μέσα σε τέτοια περιστατικά, χρειάζονται την κατάλληλη βοήθεια και την κατάλληλη στήριξη. Είναι κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζει κάποιος, έτσι, για να κλείσουμε με πολύ σημαντικές πληροφορίες όλες αυτές που μας αναφέρατε. Είναι κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζει κάποιος ο οποίος θα βρεθεί, ευχόμαστε ποτέ κανείς να μην βρισκότανε, αλλά αν βρεθεί σε μια τέτοια θέση, είναι κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζει. Είναι σημαντικό τα θύματα να γνωρίζουν πως το αδίκημα της ενδοικογενειακής βίας διώκεται αυτεπάγγελτα. Δηλαδή, αμέσως μόλις ενημερωθεί η αστυνομία με οποιονδήποτε τρόπο για περιστατικό ενδοικογενειακής βίας, οφείλει να ενεργήσει άμεσα, ενημερώνει την αρμόδια εισαγγελική αρχή και σε περίπτωση αυτόφορου αδικήματος γίνονται άμεσες ενέργειες για τη σύλληψη του δράστη. Θα πρέπει να πούμε ότι σε περίπτωση που το θύμα φοβάται ή διστάζει να καταγγείλει το περιστατικό, μπορεί να καταγγελθεί από κάποιο οικείο πρόσωπο, από κάποιο συγγενή ή γείτονα, ο οποίος έχει λάβει γνώση του περιστατικού αυτού. Μπορούν να έρθουν και να το καταγγείλουν στην αστυνομία. Αυτό μπορεί να γίνει, δηλαδή, και ανώνυμα. Αυτό μπορεί να γίνει ανώνυμα. Ναι, γιατί, και ανώνυμα, γιατί πολλές φορές έχουμε βρεθεί σε τέτοια περιστατικά μπροστά. Σίγουρα πολλές φορές πολλοί γείτονοι θα έχουν ακούσει συνεχόμενους τσακωμούς, συνεχόμενα τέτοιες φωνές, κραυγές και βοήθειες, αλλά σίγουρα θα έχουν φοβηθεί να κάνουν μια καταγγελία. Επομένως μπορούν και ανώνυμα να καταγγείλουν περιστατικά τα οποία μπορεί να βιώνει ένας διπλανός τους. Αρκεί να έχουν κάποιες βασικές πληροφορίες για να μπορέσει η υπόθεση να προχωρήσει. Να κάνετε και εσείς τη δικιά σας έρευνα. Ενώ κάποια βασικά στοιχεία καταλάβατε για το τι ακριβώς συνέβη. Για να μπορέσει να εξελιχθεί και η δικιά σας έρευνα και να ευσταθούν και να έχουν ούτως ή άλλως μια υπόσταση για να μπορούν να φανούν και αληθεί και να είναι κιόλας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Για την παρέμβασή σας, ήταν πολύ σημαντικά τα όσα μας είπατε. Μακάρι να μην υπήρχαν τέτοια πράγματα να συζητάμε, αλλά δυστυχώς είναι στις μέρες μας το νούμερο ένα, η ενδοικογενειακή βία, και ο κόσμος δυστυχώς θα πρέπει να γνωρίζει πολλά πράγματα για τα οποία μπορεί να κάνει, αλλά μπορεί και να αποφύγει και να προστατευτεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να αλλάξουμε τώρα εμείς εντελώς θέμα και κλίμα. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Νοσοκομείου Καλαμάτας, η οποία φέτος θα λειτουργήσει με δύο ειδικότητες. Η βήτη στη σχολή είναι δωρεάν, ενώ βασική προϋπόθεση ο ενδιαφερόμενος να είναι απόφυτος λυκείου. Με δύο ειδικότητες θα λειτουργήσει φέτος στη Σχολή Ανώτερης Εκπαιδευτικής Κατάρτισης του Νοσοκομείου Καλαμάτας, με τις εγγραφές να έχουν ξεκινήσει, ενώ η φίτηση να σημειωθεί ότι είναι δωρεάν. Λειτουργούσε ως τώρα με την ειδικότητα βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας. Από φέτος λειτουργούμε με καινούργια ειδικότητα, συν του διασώστη, την ειδικότητα του διασώστη πλήρωμα ασθενοφόρου. Αυτό που είναι βασικό να ξέρει ο κόσμος, ότι έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές, μάλλον η επιλογή γίνεται με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι επιλέγουν οι απόφοιτοι λυκείου και αυτοί που συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις συμπληρώνοντας το παράλληλο μηχανογραφικό. Ήδη έχουν επιλεγεί αυτοί οι καταρτιζόμενοι και τώρα έχουν ξεκινήσει μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου να οριστικοποιήσουν τις εγγραφές τους. Η δεύτερη φάση που λειτουργούμε είναι, εμείς δεχόμαστε αιτήσεις έξτρα από αυτή τη διαδικασία από τις 19 Αυγούστου μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου. Καταθέτουν εδώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είναι απαραίτητο είναι έναν απόφοιτη λυκείου και μετά με μια ειδική διαδικασία γίνεται η επιλογή αυτών των καταρτιζόμενων. Οι ημέρες και ώρες εκπαίδευσης είναι από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι, με τους καταρτιζόμενους να παίρνουν εκείνα τα εφόδια που απαιτούνται για να βγουν έτοιμοι στην αγορά εργασίας. Στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης λειτουργούν με 4 εξάμηνα φοίτησης, δηλαδή 2 χρόνια, και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Εμείς βρισκόμαστε εδώ στη ΣΑΕΚ του Νοσοκομείου Καλαμάτας, δηλαδή διοικητικά ανήκουμε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και κατ' επέκταση στο Υπουργείο Υγείας, αλλά όλο το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα ακολουθείται αυτό που μας δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας, όπως είναι σε όλες τις ΣΑΕΚ.
Να πούμε πάλι ότι είναι οι οδηγοί σπουδών είναι τέτοιοι, οι οποίοι δίνουν τα εφόδια στους καταρτιζόμενους ώστε να βγουν στην αγορά εργασίας, γιατί με τη ΣΑΕΚ δίνεται αυτή η αρχική επαγγελματική κατάρτιση σε αποφύτους λυκείου. Και ο στόχος είναι αυτός, να τους δώσει αυτά τα εφόδια να βγουν έξω στην αγορά εργασίας. Ξεχωριστές είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις με την γαστρονομία στο επίκεντρο, οι οποίες διοργανώνονται τις ημέρες του Αυγούστου, καθώς ο μήνας είναι αφιερωμένος στην διασκέδαση και την επιστροφή στις παραδόσεις. Ξεχωριστή στην Μεσσηνία ήταν και η γιορτή της Χιλοπίτας, της Καριές της Τριφυλίας, που φέτος έγινε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Τα πανηγύρια στα χωριά το καλοκαίρι είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας και της παράδοσης. Τις ημέρες του Αυγούστου οι γιορτές, γεμάτες με χρώματα, μουσική και γεύσεις, αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για τις τοπικές κοινότητες να συναντηθούν, να γιορτάσουν και να διατηρήσουν ζωντανές τις παραδόσεις τους. Έτσι, με ένα γλέντι αυγουστιάτικο, οι Καριές της Τριφυλίας καλωσόρισαν πλήθος επισκεπτών για να τιμήσουν τα ήθη και τα έθιμα, όπου ρόλο πρωταγωνιστή είχαν οι παραδοσιακές χιλοπίτες. Είναι η τρίτη γιορτή χιλοπίτας. Πάμε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που έρχεται να μας καλοδεχτεί και να γευστεί τις χιλοπίτες μας, οι οποίες είναι δωρεάν. Ο οικισμός των Καριών κοντά στο Σιδηρόκαστρο πλημμύρισε από κόσμο που γιόρτασε με την ευκαιρία των ημερών και γεύτηκε παραδοσιακές χιλοπίτες που φέτος ξεπέρασαν σε ποσότητα κάθε προηγούμενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πενταμελές, τους εθελοντές που βοήθησαν για να γίνει όλο αυτό σήμερα, και πραγματικά οι εθελοντές ήταν πάρα πολλά άτομα, και τα μέλη του συλλόγου μας που με τις διάφορες χορηγίες τους μας υποστηρίζουν και με τις συνδρομές τους. Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο για άλλη μια ακόμα φορά. Ευχόμαστε χρόνια πολλά, πάντα υγεία και κάθε χρόνο να έχουμε τέτοια. Γιορτές όπως αυτή των Καριών αποτελούν ζωντανές παραδόσεις που γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν και για το λόγο αυτό χαίρουν τη στήριξη και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η γιορτή της Χιλοπίτας συγκαταλέγεται στις εκδηλώσεις της Άιλης πολιτιστικής κληρονομιάς, και γι' αυτό και εμείς ως Δήμος Τριφυλίας και ο Δήμαρχός μας ο Γιώργος Λεβεντάκης στηρίξαμε για να γίνει με επιτυχία αυτή η εκδήλωση. Και τις γιορτές που ζωντανεύουν τα χωριά μας, είναι υποχρέωσή μας να τις στηρίζουμε και μεγάλη μας χαρά. Συγχαρητήρια συλλόγων. Συγχαρητήρια σε όλους τους συλλόγους, αλλά και σε αυτό το σύλλογο το νεοσύστατο, που σε τόσο λίγο χρόνια που είναι, μας δίνει μαθήματα πολιτισμού και παράδοσης. Ως μια υπενθύμηση της σημασίας του δεσμού των κατοίκων της φιλοξενίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς των χωριών, η γιορτή της Χιλοπίτας της Καριές Τριφυλίας κάθε χρόνο την χάνει μεγαλύτερης αποδοχής. Σε πιάσα την ώρα που σκότωνε η Κουρνοπούλα. Ωραίο πράγμα. Και πολύ καλά έκανα. Ωραίο πράγμα η Κουρνοπούλα. Το δικαιούμαστε αυτές τις μέρες. Το δικαιούσε και βέβαια το δικαιούσε. Και χρόνια πολλά κιόλας και για τον 15 Αύγουστο με υγεία. Mm-hmm. Και επισκέψεις συχνές στο χωριό μας. Έρχεσαι συχνά εδώ? Σχετικά συχνά όσο μπορούμε, mm-hmm. γιατί λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και παιδιών. Είσαι από Αθήνα? Ναι, από Αθήνα, αλλά όποτε μπορούμε. Καταγωγή είναι, ναι, από εδώ. Από εδώ. Βέβαια. Δεν αφήνουμε τις ρίζες. Όχι, είναι ωραίο και μακάρι να δοθούν και κίνητρα αποκέντρωσης, να φύγει ο κόσμος από τις μεγαλοπόλεις, από την Αθήνα, και να έρθει να μείνει μόνιμα πλέον, να μετεκατασταθεί στα χωριά του και να δοθεί ζωή στο χωριό. Τέτοιο πράγμα, ένα μικρό χωριό με αξίες, με έθιμα, κάθε καλοκαίρι δεν θες να πας αλλού. Περνάς πραγματικά υπέροχα και είναι κάτι μοναδικό. Υπέροχη βραδιά, πολύς ο κόσμος, ήταν αυτό που περιμέναμε πράγματι. Του χρόνου την ίδια μέρα, τέταρτη γιορτή Χιλοπίτας, και πιστεύω σε μεγαλύτερο πλέον χώρο. Φιλιά σε όλο τον κόσμο. Με το πρώτο φως, ένας ολόκληρος νομός ανασένει. Ξεκινά να κινείται και συνεχίζει δυνατά να παράγει, να δημιουργεί, να προσφέρει. Καλημέρα. Για αυτή την επαφή που δίνει ζωή. Για αυτή την επιλογή που έχει ποιότητα. Για αυτή τη στιγμή που έχει αξία. Ευχαριστώ.
Στηρίζω τον τόπο. Επιλέγω Μεσσηνία. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπούργοι της Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή συνέχεια.